ακριβώς τη διάταξη του τραπεζιού. Ο τύπος κάποιος τη μετακίνησε την τζάνα και την έβαλε δίπλα από το πόδι, το ξύλινο. Και αυτό έγινε μια προστασία. Και έχουμε ακριβώς και η εικόνα του Χίτλερ αμέσως μετά την απόπειρα, όπου δεν κρατάει καλά το ένα από τα χέρια του, γιατί έχει τραυματιστεί βέβαια. Αλλά βέβαια δεν έγινε αυτό. Αυτό σαν σενάριο, Νίκο, το βλέπεις. Φαντάσου να μην μπορούσε να συνεχίσει. Θα είχε αλλάξει κάμπο για... Λέω λοιπόν, ότι αυτό είναι δύσκολο, αυτό είναι εύκολο. Ποιο είναι το δύσκολο στο εύκολο? Είναι απλώς να το κάνεις. Δεν είναι επειδή είναι εύκολο, δεν πρέπει να το κάνεις. Κάνε το, απλώς είναι εύκολο. Κάνε το τουλάχιστον αυτό, ρε παιδί μου. Εμείς θα μείνουμε στο, αφού είναι εύκολο, χειρότερο. Αφού είναι εύκολο, θα το κάνει κάποιος άλλος. Κάντε εσύ αφού είναι εύκολο, ρε παιδί μου. Άρα, πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Αν δεν το κάνεις, δεν θα γίνει. Να σκεφτείτε κάτι με τα σκουπίδια, κάτι πολύ απλό, εντάξει. Τρώτε κάτι και έχετε να πετάξετε ένα σκουπίδι και δεν έχει τίποτα, δεν έχει κανέναν κάτω τίποτα. Και είστε μόνοι. Σας έρχεται ένα του τύπου. Εγώ όταν το κάνω αυτό με τους μικρούς ανθρώπους, ξέρεις τι σου λέω? Τους λέω, έχεις δίκιο. Είναι πολύ καλή κίνηση. Κάνε την, απλώς επειδή είναι πολύ καλή κίνηση, θα την κάνουν όλοι. Και μετά τους κάνω την παράσταση, το βουνό από τα σκουπίδια που είναι στο ίδιο σημείο. Και μου λένε, τότε μετά πώς το καθαρίζεις? Λέω, δεν το καθαρίζεις. Απλώς δεν πετάς το δικό σου. Το βλέπετε, ας πούμε, στις μουτζούρες. Όταν έχετε ένα πράγμα, έρχεται κάποιος, κάνει ένα tag, μια μουτζούρα. Αυτό όλοι το ξέρουν, σε όλους τους τομείς, αν την αφήσεις τη μουτζούρα, θα πολλαπλασιαστεί. Πρέπει να τη σβήσεις αμέσως. Εκείνη τη στιγμή, άμα μπορείς να φέρεις συνεργείο, θα τη σβήσεις αμέσως. Μαγδαληνή, τα ξέρει. Άρα λέω, αν δεν το κάνεις, δεν θα γίνει. Αυτό, ναι. Λίγο ακόμα. Εμένα δεν με διέκοψαν. Λίγο ακόμα. Τι ώρα είναι? Και από εκεί. Είναι και μία, από εκεί. Τι είναι? Μία. Σου απάντησαν. Υποτίθεται ότι έκανες delegation. Το έχουμε. Αυτό είναι feedback delegation. Κάνατε αυτό που σας είπα να κάνετε. Θέλω να δω τη γέφυρα. Εσείς θα πάτε να φάτε, εγώ θα δω τη γέφυρα. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Αν δεν το κάνεις, δεν θα γίνει. Αυτό εδώ, είναι η αξιοποίηση. Εντάξει. Και αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας, όσο αφορά τώρα την εκμετάλλευση, είναι διαφορετικό, είναι κανείς άλλος. Από σένα δεν θα το κάνει. Αυτό είναι τώρα, αυτό είναι πιο πολύ για τους δίκαιους. Το άλλο είναι ακόμα και για έναν αθώο. Κάνε κάτι απλό, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Αλλά κάνε το. Άμα δεν το κάνει, δεν θα γίνει. Okay. Το άλλο δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά πρέπει να φανταστεί ο τύπος ότι άμα δεν το κάνει αυτός, δεν υπάρχει κανένας άλλος να το κάνει. Αυτό είναι πιο πολύ για τον Σούπερμαν, άμα θέλετε. Δεν θα βάλω Σούπερμαν. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι αυτό που έχει σημασία, σαν ενδιάμεσο,
είναι, μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που είναι στο δεύτερο. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να σκεφτείς, ας πούμε, λες, εγώ θα κάνω αυτό ή θα κάνω αυτό. Άρα, π.χ. ας πούμε, ξέρω εγώ, θέλετε να κάνετε κάτι το ανάλογο από άρση βαρών και είναι ο πύρος Δήμας. Εντάξει. Τι θα κάνετε, θα το σηκώσετε αυτό που δεν σηκώνει αυτός. Σε μαλάκας, είμαστε εντάξει. Αλλά, άμα την ώρα που το σηκώνει, σηκώνεις και εσύ λίγο, πάλι βοηθάει. Δεν λες ότι του κάνεις τη δουλειά του, εντάξει, αλλά συμβάλλεις. Άμα είστε τρεις και είστε δίπλα του την ώρα που το σηκώνει, κάτι θα κάνει. Άρα, εδώ λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με την πράξη και έχουμε να κάνουμε και με την βοήθεια. Okay. Άρα, εδώ πρέπει να σκεφτείτε την βοήθεια της βοήθειας. Εδώ το κάνει πολύ καλά η Αθηνά. Μερικές φορές, αλλά για μένα τι είναι αυτό, στο επίπεδο της ιατρικής για το Παντελή, είναι η διάγνωση του παθολόγου. Για μένα η διάγνωση του παθολόγου είναι να μπορεί να πει γρήγορα κάτι που είναι εκτός της ειδικότητάς του για να σε στείλει στο σωστό ειδικό. Άμα μπορεί να το λύσει, ας το λύσει. Άμα δεν μπορεί να το λύσει όμως, τουλάχιστον να σε στείλει στο σωστό ειδικό. Άρα εδώ, pointer. Πρέπει να πας εκεί. Okay. Άρα η κανονική κυρία Ελέητα, μήπως είναι πάλι ένα θέμα αρμοδιότητας κτλ. Όχι, γιατί έχεις και τον δείχτη. Του λες θα πας αυτόν τον ειδικό, αυτό έχεις. Αυτός ο ειδικός θα είναι πάρα πολύ καλός, αλλά πότε είναι αποτυχημένος αυτός ο ειδικός. Ελένη. Όταν δεν έχει χρησιμοποιείται ως δείχτης. Όχι. Όταν δεν ξέρει θα σε στείλει. Όχι ρε, δεν είναι αυτός. Αυτός δεν είναι ειδικός. Τώρα μιλάς για τον παθολόγο. Ηρέμηση. Ο ειδικός είναι αποτυχημένος όταν δεν σε βλέπει. Αφού δεν του έστειλε στον ασθενή. Δεν μπορεί αυτός να έχει μια σημαία και να λέει, παιδιά είμαι ειδικός. Θα την καρδιά σας. Με αγάπη. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις Ελένη είναι ότι αυτός που δεν μπορεί να δεχτεί τον ασθενή επειδή δεν το έστειλε ο παθολόγος, είναι αποτυχημένος. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε. Δηλαδή είναι ο ασθενής που δεν πάει. Όχι, δεν είναι ο ασθενής. Είναι ο παθολόγος που δεν εντόπισε ότι είσαι σε αυτόν τον τομέα. Ναι, αλλά μπορεί να σε εντοπίσει για τον ειδικό και να μην πάει ο ασθενής. Α, τώρα μιλάμε για μαλάκες, αυτό είναι άλλο θέμα. δεν ασχολούμαι με τη μαλακία ότι με αυτό γιατί έχει πει ήδη ο Άινστεν όλα, φτάνει. Όχι. Εγώ σου λέω μια κανονική, εξ έναν κανονικό παθολόγο, αλλά δεν έχει καταφέρει στη διάγνωσή του να καταλάβει τι έχεις. Δεν μπορεί να σε στείλει στον άλλον. Καταλαβαίνεις. Λέει δεν ξέρω, έχετε ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να σε στείλει σε ξανά σε έναν άλλον παθολόγο. Γιατί δεν ξέρει πού να σε στείλει. Εγώ άλλο σου λέω τώρα. Ότι από τη στιγμή που δεν ξέρει πού να σε στείλει, ο ειδικός που δεν θα σε πάρει είναι αποτυχημένος. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε. Μπορεί να συνέβαλε και αυτό σε αυτό. Αν ήταν απλά διεκπαιρεωτής. Τι λέει, μωρέ, τι λέει. Δεν θα ήξερε ο παθολόγος ότι ήταν σωστός. Στον υπηαγωγείο λειτουργεί αυτό. Κοίτα. Είναι γιορτή σήμερα. Άρα να θυμάσαι, γεννήθηκε ήδη. Από την αρχή άρχισε. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, μην μου βάζεις αυτό εδώ, αυτό είναι άλλο. Εντάξει, εγώ σου λέω κάτι το ορθολογικό. Δεν μπορεί να το βρεις στη διάγνωση. Άρα, λέω λοιπόν, ότι πρέπει κάθε φορά να υπάρχει διάγνωση. Το πρόβλημα με τη διάγνωση είναι ότι έχουμε ανθρώπους που είναι πολύ καλοί στη διάγνωση, αλλά είναι πολύ λάθος στην εκτίμηση.
τι κακό μπορεί να συμβεί τώρα. Να έχεις μια διάγνωση η οποία να είναι σωστή, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να το λύσει. Αυτό είναι σύνδρομο με υπομένεις. Το γράφεις αυτό. Οπότε να στέλνω δέωμα την προσευχή λόγω του μέρους αυτού. Οπότε τι? Δέωμα την προσευχή λόγω του μέρους αυτού. Θα τελειώσουμε εδώ από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Άρα τελειώνω. Αυτό λέγεται εκμετάλλευση της κατάστασης. Εκτίμηση. Αξιοποίηση της γέφυρας. Ναι, αξιοποίηση της γέφυρας. Λέω λοιπόν αυτό που δεν πρέπει να πέσετε σε αυτή την παγίδα είναι πάλι το ίδιο. Ας πούμε, σου έχουν βάλει μια άσκηση. Μπορεί να είναι σκάκι, να είναι γκο, να είναι μαθηματικό, να είναι ένα μοντέλο. Και λες, ωραία, εντάξει, οκ, αυτό το έχω. Και εκείνη που κάνεις το λάθος. Δεν το έχεις. Δεν έχεις καταλάβει αρκετά βαθιά ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα αυτό, σαν άσκηση που το βάζω, τους λέω ας πούμε, θα σας δώσω μια άσκηση, θα σας δώσω 5 λεπτά για να μου πείτε αν τη λύνετε σε 2. Αυτό ξαφνιάζει ο άλλος. Άρα εγώ τι κάνω, δίνω 5 λεπτά, εντάξει, δίνω 5 λεπτά σκέψης, και σου λέω μετά ότι όταν θα μου πεις «ΟΚ», ξεκινώ τα 2 λεπτά ελπίδησης. Άρα για να έχετε κάτι το πρακτικό σαν παράδειγμα, φανταστείτε για τη Μαγδαληνή ότι σου δίνω 2 μεγάλους αριθμούς, 2 παλούκια και σου λέω θα το πολλαπλασιάσεις και εγώ σου λέω απλώς αν θα το πετύχεις σε 2 λεπτά. Συμφωνείς ότι τα 5 μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις όλα για να πεις μήπως θα το κάνω αυτό, να πολλαπλασιάσω πρώτα αυτόν ή αυτόν τον άλλον ή έτσι, έχει αρκετά μηδενικά που θα με βοηθήσουν, δεν έχει, είναι δύσκολοι οι αριθμοί, σε ποια βάση είμαι κλπ. Κατάλαβες όλο αυτό. Όταν το λες αυτό, τρώει μια σφαλιάρα αυτός που θεωρεί ότι συνήθως του δίνεις μικρότερη εκτίμηση για μεγαλύτερη επίδυση. Αυτό είναι ένας τρόπος να του σπάσει την τακτική και να περάσει στη στρατηγική. Δηλαδή να πει: «ΟΚ, το αναλύω αυτό, μου είπε ότι είναι δύσκολο, πόσο δύσκολο είναι, τι έχει αυτό, ποια είναι τα χαρακτηριστικά κτλ.» Εδώ θα πρέπει λοιπόν να δεις στη σκέψη δομή. Ιδιομορφίες. Θεμελιακά σημεία. Κρίσιμα σημεία. Εντοπισμός, μέθοδος. Εκτίμηση. Πράξη. Εγώ να σου πω ότι τα 5 λεπτά είναι full γεμάτα. Και μετά λες, δεν γίνεται. Να ξέρετε κάτι, όταν το κάνουμε έτσι λίγο πιο πανεπιστημιακά, τους το βάζω ότι αυτοί που μου λένε, ο Βαγγέλης που με κοιτάς τώρα, πες Βαγγέλη ότι μου λες μετά από 5 λεπτά ότι δεν γίνεται. Εντάξει. Μετά ξέρεις τι κάνω, σε βάζω να το λύσεις και σου λέω, μου λες όταν το λύσεις. Εντάξει. Πες τώρα ότι το λύνεις σε 1,5 λεπτό. Οκ. Παίρνεις 0. Γιατί χρησιμοποίησες 5 λεπτά για να μου πεις ότι δεν το λύνεις σε 2 λεπτά και το έλυσες σε 1,5 λεπτό. Κάπου έκανες ένα λάθος. Εσύ θα πεις, ρε δάσκαλε, αφού το βρήκα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τι προσπαθώ να πω. Έτσι τους μαθαίνω ότι δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που είναι μια διαδικασία. Με ενδιαφέρει το στρατηγικό αποτέλεσμα που αν εκτίμησε σωστά αυτά που θα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, π.χ. λέω στον Ιωάννη, Ιωάννη, σε πόσα λεπτά θεωρείς ότι μπορείς να αλλάξεις τη ρόδα του αυτοκινήτου. Σου δίνω 5 και να μου πεις αν μπορείς να το λύσεις σε 5. Τι κάνει ο Ιωάννης, Βαγγέλη? Το αναλύει. Τι αναλύει, τι κάνει? Προσομοίωση. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πάει δει πρακτικά. Υπάρχει εργαλείο, μπορεί να το σηκώσει. Είναι παρκαρισμένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχει κάτι το ειδικό. Βλέπεις. Είναι όχι, το, όχι μόνο το πλαίσιο. Θα πάει μέχρι το πεδίο δράσης και μετά θα περάσει το πεδίο μάχης. Πα, τώρα πάμε. Τώρα χρονόμετρο. Και τώρα το χρονόμετρο είναι ότι φεύγουμε. Γιατί πρέπει να δούμε μία γέφυρα και να φάμε. Αλλιώς θα μου πει κάποιος ότι δεν την τηρώ.